Η ΠΕΔ Ανατολική Μακεδονία Θράκη συνεδρίασε το μεσημέρι τη Δευτέρα στην Κομωτινή για το χωροταξικό, όπου και με ομόφανε αποφάσει αποδέχθηκε τι προτάσει του Δήμου Καβάλα, όπω και αυτέ του Τριπόλου, των πόλεων Καβάλα Δράμα Ξάνθη. Το πρώτο βήμα σε πολιτικό επίπεδο για την λύση των παρερμηνιών του χωροταξικού σχεδίου έγινε χθε. Ωστόσο, απομένει η εξίσου σημαντική συζήτηση του χωροταξικού στην ΠΕΔ, που θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, αυτή τη φορά σε τεχνικό επίπεδο, με την αποτύπωση των σχεδιασμών των υπηρεσιών των θυγόμενων Δήμων. Χθες στην ΠΕΔ ψηφίσαμε όλοι οι Δήμαρχοι τις γενικές αρχές που αφορούν όλους τους Δήμους. Αποφασίσαμε όλοι μας ότι πρέπει να ενισχύσουμε την συνεκτικότητα της περιφέρειας, η οποία είναι σοβαρά διαταραγμένη, όπως το αναφέρει άλλωστε και η ίδια η μελέτη. Συζητήσαμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί και γενικά μιλώντας πάντα, ότι και ο αριστερός, ο δυτικός πόλος της περιφέρειας, το τρίγωνο Δράμας Ξάνθης Καβάλας, πρέπει να το δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και όθηση στην ανάπτυξη, και όλα αυτά έχουν ψηφιστεί από όλα τα μέρη της ΠΕΔ. Οι λεπτομέρειες τις οποίες κάθε Δήμος θέλει να καταγράψει μέσα σε αυτήν την εισήγηση για να φύγουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για τις λεπτομέρειες λοιπόν θα ψηφίσουμε την επόμενη Τρίτη. Υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις από κάθε Δήμο, αλλά πρέπει να καταγραφούν και να ομαδοποιηθούν από τους μηχανικούς της ΠΕΔ σήμερα. Εμείς μπορούμε να ξαναβρεθούμε επειδή υπάρχουν εκλογές την επόμενη Τρίτη. Πάντως, εξέλιξη και μάλιστα εξαιρετικά σημαντική υπάρχει στο μέτωπο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Φίλιππος Β με τους Τοξότες, ώστε η περιοχή να απογειωθεί αναπτυξιακά. Σύμφωνα με ασφαλείς και επιβεβαιωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αποστείλει την έγκρισή της για τον λόγο έργο, προτείνοντας μάλιστα έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης τον Δεκέμβριο του 2015. Παράλληλα, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά 50% ή τι με 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει θετική πρόβλεψη για την δημιουργία της σιδηροδρομικής Εγνατίας διπλής κατεύθυνσης, που θα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και θα φτάνει έως την Αλεξανδρούπολη, με πρώτο βήμα τη δημιουργία σύνδεσης Θεσσαλονίκης Αμφίπολης Νέας Καρβάλης. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να περάσουμε αντιρρήσεις, απόψεις, διαφορετικές θεάσεις, ζητημάτων τα οποία και διαβούλευση. Η ευκαιρία της ζωής μας. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε γνώμη και να τη βροντοφωνάξουμε και να την πούμε με θάρρος. Και νομίζω, βέβαια, οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε κανένα ΠΕΔ και σε κανένα περιφερειακό συμβούλιο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στα υπουργικά γραφεία. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι ένα τρίπολο ανάπτυξης κανένας δεν μπορεί να το περιφρονήσει. Συγκεκριμένα, από τις 11 Ιουλίου έχουν ενταχθεί στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Κομισιόν Συνδέοντας την Ευρώπη, γνωστότερο CEF, Connecting Europe Facility, οι πρώτες προμελέτες. Ειδικότερα για τη νέα γραμμή Τοξότες Νέα Καρβάλη και τη σύνδεση του εμπορευματικού λιμένα μήκους 31,8 χιλιόμετρων, από το ΣΕΦ θα βγουν 2 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση των προμελετών και των μελετών, ενώ με 1 εκατομμύριο ευρώ θα συμμετέχει η Τρένοσε. Ακόμη για τη δημιουργία νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη Αμφίπολη Νέα Καρβάλη, προϋπολογισμού 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση 1,9 εκατομμυρίων ευρώ με τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση, δηλαδή του ανατολικού κλάδου της σιδηροδρομικής Εγνατίας.